Λόγιζε για αυτή τη σειρά τον αγώνα. Wilkins παίρνει την εσωτερική, τον σταματάει ο Τάρλατς. Ζητούν φάουλ του Παναθηναϊκού. Ο Rivers για τον Νάκητς, το lay up από τον φόρβο του Ολυμπιακού και 14-8 ο Μπακατσιάς για τον Νάκητς. Ο Rivers για τον Φασούλα. Μπακατσιάς για τον Νάκητς, ελεύθερος αυτός για τρεις. Θα πετύχει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα νομίζω. Άρα σωστά οι διαιτές έδωσαν το φάουλ. 28-23 με τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Ο Νάκητς για 3 και 28-26. Να οι ερυθρόλευτοι που κάνουν ένα εντυπωσιακό comeback. Για τον Rivers κλείνει το διάδρομο σοτ. Ο Rivers για τον Νάκητς, αυτός ελεύθερος για 3. 3-3 τρίποντα από τον Φράνκο Νάκητς. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην πρωτοπορία με 28-29. Το Σαλβέρντος αντικανονικά. Ο Μάλκοβιτς έχει σηκώσει τον κρούσμα, ο Νάκητς για 3, 4-4 από τον νεαρό που κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση, 4-4 τρίποντα και για τον οικονόμου, αυτός ελεύθερος για 3, rebound από τον Φασούλα. Ο Rivers προσπαθεί να ανοίξει τον εφηδιασμό, Νάκητς, έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ο Νάκητς ολοκληρώνει, 35-34. Πετσάρσκι, θα μπει στη θέση κάποιου άλλου. Ο Παπα-Νικολάου για τον Νάκητς. Αυτός επιμένει και δικαιώνεται. 48-46. Διαφορά. Είπατε τις διευθμίσεις, δεν χάσατε τίποτα σπουδαίο. Το σκορ παραμένει αναλύωτος. 50-46. Ολυμπιακός στην επίθεση. Ο Νάκητς μπερδεύτηκε. Τελικά ολοκληρώνει. Έφυγε όμως η μπάλα από τα χέρια του Νάκητς κάποια στιγμή. Οι Παναθηναϊκοί διαμαρτύρονται. Για να δούμε. Υπάρχει πράγματι παράβαση. Υπάρχει το replay. Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει παράβαση. Μπορεί να χάσει την μπάλα, αλλά δεν έγινε τίποτα γιατί κανονικό συνέχισε κανονικά την τρίπλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη Καρίδα, πόση ώρα είχε να σκοράρει? Το είχαμε πει και νωρίτερα, από το 13ο λεπτό του πρώτου μέρους. Δηλαδή γύρω στα 20 λεπτά. Βγείτε με 56-48. Ο Νάκητς. 56-49. Με τον νεαρό να έχει φτάσει τους 21 πόντους. Με 13 από αυτούς στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα 22. 56-50.